Φίλες και φίλοι του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Σήμερα Παρασκευή είμαστε εδώ στην Κεσαριανή για να παρακολουθήσουμε την προετοιμασία του Μικρασιατικού Κεσαριανής που φέτος προβιβάστηκε στην Α κατηγορία. Μαζί μας έχουμε εκ των αρχηγών της ομάδας τον Δημήτρη Καρθανάση. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα και εσάς. Καλή σεζόν. Με υγεία πάνω απ' όλα να έχουμε. Να πάνε όλα καλά. Να έχουμε ένα πολύ όμορφο πρωτάθλημα. Πώς είναι αυτές οι πρώτες μέρες προπόνηση μετά από αρκετό καιρό? Εντάξει, ας ξεκινήσουμε το ευχάριστο γεγονός ότι η ομάδα μας μετά από μόλις ένα χρόνο ας πούμε, διακοπής από την Α κατηγορία και επί σειρά ετών στην Α κατηγορία επιστρέφει στην Α κατηγορία. Αν με ρωτήσετε προσωπικά, θεωρώ ότι η θέση της ομάδας πρέπει να είναι στην Α κατηγορία. Θεωρώ ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ποιότητα και στις Ακαδημίες Συλλόγου αλλά και στο τμήμα το αντρικό με, το οποίο έχουν, με τους παίκτες που έχει στελεχωθεί. Από εκεί και πέρα, εντάξει, η περίοδος της προετοιμασίας είναι λίγο για μας, για τους ποδοσφαιριστές, είναι λίγο μια ας πούμε, επίπονη αλλά όμορφη περίοδος. Ειδικά φέτος που ας πούμε, είχαμε και όλο αυτό το θέμα με το ξέσπασμα του κορονοϊού, είχαμε ένα θεματάκι. Χάθηκε πολύτιμος χρόνος όσον αφορά και τη διακοπή των περσινών πρωταθλημάτων, αλλά σίγουρα και από τις προπονήσεις. Οπότε αυτός ο χαμένος χρόνος σίγουρα πρέπει να καλυφθεί ξεκινώντας ίσως νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά. Και είναι το απολύτως λογικό, αν με ρωτάτε. Εντάξει, δηλαδή, όσο προπονημένος και να είναι ένας ποδοσφαιριστής, είναι μεγάλο το διάστημα αποχής. Δηλαδή, όχι μόνο και από τις προπονήσεις, αλλά και από τα επίσημα παιχνίδια, στα οποία πρέπει να επανέλθει και να πάρει αυτό που έχασε κατά τη διάρκεια που υπήρχε όλο αυτό το θέμα με τον κορονοϊό. Από εκεί και έπειτα. Το θετικό για την ομάδα ότι είστε αρκετοί παίκτες που είστε αρκετά χρόνια μαζί και έχετε έναν προπονητή που και αυτός είναι αρκετά χρόνια στην ομάδα. Άρα, σας ξέρει και τον ξέρετε. Νομίζω ότι το γεγονός ότι ο προπονητής και όλο το τεχνικό επιτελείο που υπάρχει στην ομάδα αυτή τη στιγμή είναι χρόνια, αρκετά χρόνια και είναι και φιλική η σχέση που υπάρχει μεταξύ του επιτελείου, θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό και πολύ καλό στο οποίο βοηθάει τόσο και την ομάδα φυσικά αλλά και τους παίκτες να ενταχθούν στην ομάδα. Θεωρώ ότι νομίζω ότι το προπονητικό επιτελείο είναι ένα πάρα πολύ καλό επιτελείο. Ξέρει τι θα πάρει, ξέρει τι θα ζητήσει από τους παίκτες που έχει, αυτούς τους παίκτες που ήθελε, αυτούς τους παίκτες έχει. Όλοι εμείς στην ομάδα είμαστε αρκετά χρόνια στην ομάδα, συνυπάρχουμε σαν συμπαίκτες. Οπότε θεωρώ ότι έχει δημιουργηθεί ένα πολύ όμορφο κλίμα, στο οποίο και μεταξύ των παικτών υπάρχει αυτό, αλλά και σίγουρα μεταξύ των παικτών και του επιτελείου, το οποίο θεωρώ ότι είναι από τα πιο σημαντικά στοιχεία που υπάρχουν σε αυτή την ομάδα και το δέσιμο και ένα ας πούμε, από τα κομμάτια της επιτυχίας που υπάρχει σε αυτό το σύλλογο. Άρα τώρα στόχος της ομάδας θα είναι να καθιερωθεί στην Α κατηγορία, έτσι? Πάντα στόχος της ομάδας ήταν να υπάρχει καθιέρωση στην Α κατηγορία. Φέτος νομίζω ότι με όλο αυτό το θέμα που έχει δημιουργηθεί και με τον κορονοϊό και αυτά δίνεται μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία στα παιδιά τα οποία προέρχονται και από τις ακαδημίες μας να στελεχώσουν το αντρικό τμήμα. Αν με ρωτήσετε, για μένα αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ευχάριστο. Όντας και προπονητής στην Ακαδημία. Πόσα παιδιά υπάρχουν στην Ακαδημία του Μικρασιατικού? Αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι. Εντάξει, ακριβώς δεν μπορώ να γνωρίζω, δεν είναι δικό μου θέμα. Πιστεύω ότι η ομάδα αυτή τη στιγμή αριθμεί πάνω από 350 παιδιά σίγουρα. Μπορεί και ένα παραπάνω, αν δεν κάνω λάθος. Τα οποία υπάρχουν πολλά παιδιά αυτή τη στιγμή τα οποία προβιβαστήκαν στην Α κατηγορία, στην αντρική ομάδα, ώστε να στελεχώσουν την ομάδα στην προσπάθεια που θα κάνει πάλι στην Α κατηγορία, στο να καθιερωθεί ξανά στην Α κατηγορία. Πιστεύω ότι η ποιότητα υπάρχει και στα παιδιά που θα στελεχώσουν από τις ακαδημίες στην ομάδα. Τους πιστεύουμε, τους πιστεύω κι εγώ. Όπως σας είπα και εγώ προέρχομαι σαν προπονητής από την Ακαδημία, ασχολούμαι αρκετά χρόνια με τους μικρούς ποδοσφαιριστές και θεωρώ ότι υπάρχει μεγάλη ποιότητα δηλαδή, στα τμήματα υποδομής, τα οποία μπορώ να πω ότι και τώρα αλλά και τα επόμενα χρόνια σίγουρα θα καθιερωθούν αρκετά παιδιά στην αντρική ομάδα και από εκεί και πέρα οτιδήποτε καλύτερο μπορούν να κάνουν για αυτά, ακόμα καλύτερα. Ωραία. Κλείνοντας, τι μήνυμα στέλνουν στους φιλάθλους του Μικρασιατικού? Κλείνοντας, τι μήνυμα θέλετε? Τι να περιμένουν? Να περιμένουν η ομάδα να καταφέρει να θα προσπαθήσει σίγουρα να παίξει ένα ελκυστικό ποδόσφαιρο, ένα ποιοτικό ποδόσφαιρο. Και θα βασιστεί, και αυτό είναι κάτι το οποίο θα χαροποιήσει πιστεύω και όλο τον κόσμο της Κεσαριανής, όχι μόνο και της δικιάς μας Ακαδημίας αλλά και όλων των ομάδων,
να καθιερωθούν παιδιά από τμήματα υποδομής που προέρχονται από εμάς, σίγουρα στην αντρική ομάδα, και είναι κάτι πολύ ευχάριστο και για όλους μας και για εμάς που είμαστε παίκτες στην αντρική ομάδα και είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά για τη συνέχεια τους και για την καθιέρωσή τους. Ωραία, και να μην ξεχάσω, αν ήθελες να πεις και δύο λόγια και για τον Ηλία Κολοβό που έχει παίξει στο Μικρασιατικό. Ναι, ναι. Έχει γίνει προπονητής. Ναι, με τον Ηλία. Ναι. Κέρδισε φέτος στην άνοδο, στη Β' Αθήνας. Και συγχαρητήρια κιόλας, γιατί είναι νομίζω η πρώτη χρονιά που είναι σε αντρική ομάδα και καταφέρνει να ανέβει. Ο Ηλίας, με τον Ηλία σίγουρα έχω πάρα πολλά να πω. Τώρα εντάξει, έχουμε στην ύπαρξη και συμπαίκτες για αρκετά χρόνια. Είναι ένα πολύ καλό παιδί και άξιο. Θεωρώ ότι έχει μέλλον σίγουρα στην προπονητική. Το θέλει πάρα πολύ, το αγαπάει πάρα πολύ και πιστεύω ότι σίγουρα θα έχει μέλλον. Δεν μπορώ να φανταστώ τον Ηλία να ασχοληθεί με κάτι άλλο πέραν της προπονητικής και να προσπαθήσει για την προσωπική του ανέλυξη μέσα από αυτό. Ωραία. Καλή σεζόν. Σας ευχαριστούμε πολύ. Όλα, να γίνουν κανονικά τα πρωταθλήματα και με φιλάθλους. Να το ελπίσουμε, βεβαίως. Εντάξει, τώρα αυτό με το φιλάθλους θα το δούμε λίγο. Σίγουρα είναι κάτι το οποίο. Εντάξει, μπορεί να μην είναι χαρούμενος πολλής κόσμος που δεν θα έρχεται στο γήπεδο. Εντάξει, ας μην ξεχνάμε ότι ο κόσμος που έρχεται στα γήπεδα εδώ πέρα και βλέπει τις ομάδες της κατηγορίας μας και της περιοχής μας, έρχεται καθαρά για να δει αυτό που μπορεί να προσφέρει δηλαδή η κατηγορία αυτή. Έτσι. Ότι δεν θα έρχεται να μας βλέπει, σίγουρα και στον κόσμο κοστίζει, αλλά και σε εμάς κοστίζει, γιατί θέλουμε να έχουμε τον κόσμο κοντά μας, εννοείται. Ας ελπίσουμε ότι θα τελειώσουμε σύντομα με όλο αυτό, να μην προκύψει κάτι χειρότερο, γιατί εντάξει, έχουμε και θεματάκια τώρα από ό,τι ακούτε κι εσείς. Πιστεύω να πάνε όλα καλά, να ξεφύγουμε λίγο από αυτό όλο το θέμα, να ευχαριστούμε ξανά το ποδόσφαιρο όπως το ευχαριστόμασταν τόσα χρόνια μέχρι σήμερα. Ωραία, καλή σεζόν, επιτυχίες πάντα και υγεία. Καλή υγεία να έχουμε σε όλους, ποδοσφαιριστές και εμείς, και να έχουμε μια πολύ όμορφη σεζόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ.